Σε λίγες μέρες κλείνει ένας χρόνος από τα έγκλημα στα Τέμπη με απολογισμό 57 νεκρούς και πάνω από 85 τραυματίες. Ένα έγκλημα που οι συνάδελφοί μας εδώ στον ΟΣΕ το είχαν προβλέψει. Σήμερα, αντί να έχουν ληφθεί στοιχειώδη μέτρα για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών, βρισκόμαστε ακόμη μία μέρα πριν το αντιστοίχημα. Εστιάζοντας τώρα στη στασή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε ανοιχτεί ακόμα την υπόθεση με τον νεκρό συνάδελφό μας Πέτρο Γιάμαλη, ο οποίος σκοτώθηκε ενώ εργαζόταν σε μηχάνημα εργολάβου. Το τμήμα της γραμμής Πειραιά Φάληρο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για την κυκλοφορία των σειρμών. Γίνονται βέβαια κάποιες παρεμβάσεις, αλλά πρόκειται κυριολεκτικά για μπαλώματα. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η διοίκηση της στασή, αντί να προβεί άμεσα σε αντικατάσταση των γραμμών και των στρωτήρων, ή έστω να θέσει σε λειτουργία το αυτόματο σύστημα περιορισμού ταχύτητας ATP, αυτό που έκανε ήταν να τοποθετήσει τους σειρμούς σε ένα σύστημα GPS και μάλιστα χωρίς ακρίβεια για την επιτήρηση των οδηγών. Δηλαδή, εγκατέστησε ένα σύστημα επιτήρησης της ταχύτητας, αλλά χωρίς να προειδοποιεί με κάποιο ηχητικό ή οπτικό μέσο την υπέρβαση ταχύτητας στο συγκεκριμένο τμήμα. Αυτό έγινε προκειμένου να καταγράφεται ποιος οδηγός έκανε το ανθρώπινο λάθος, έτσι ώστε να αποδοθούν ευθύνες στον εργαζόμενο και να αποποιηθεί των ευθυνών της η διοίκηση. Στη γραμμή 1, Πειραιάς Φάληρο, εδώ και 4 χρόνια το πρόγραμμα δρομολόγησης είναι ακόμη πιο μειωμένο, καθώς δεν υπάρχουν οδηγοί και σειρμοί. Συνολικά, οι σειρμοί έχουν μειωθεί κατά περίπου 50% σε σχέση με πριν από 20 χρόνια και αυτό σημαίνει καθημερινή ταλαιπωρία επιβατών και εργαζομένων. Στη στασή υπάρχουν εκατοντάδες καινές θέσεις εργασίας, οι οποίες αυξάνονται συνεχώς λόγω συνταξιοδοτήσεων. Το νέο φάρμακο για αυτές τις ελλείψεις είναι εποχιακοί εργαζόμενοι ή εργαζόμενοι μέσω προγραμμάτων ΔΥΠΑ. Αυτό όμως δεν καλύπτει ούτε στο ελάχιστο τις ανάγκες που έχει ένα σύγχρονο αστικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Επιπροσθέτως, οι εργασίες στο δίκτυο εκτελούνται κάτω από δύσκολες περιβαλλοντολογικές συνθήκες όπως ψύχος, ζέστη, θόρυβος, προβλήματα κυκλοφοριακού φόρτου, κακή κατάσταση του δικτύου και παρουσία επιβλαβών ουσιών ως αποτέλεσμα της ρύπασης μέσα στις σύραγες. Και για να εκτελεστούν αυτές οι εξειδικευμένες εργασίες χρειάζεται μόνιμο προσωπικό με εκπαίδευση και εμπειρία. Η υπερατετικοποίηση της εργασίας έχει κυριολεκτικά απογειωθεί. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε ότι οι οδηγοί σειρμών εργάστηκαν υπεροριακά για το 2023 πάνω από 150.000 ώρες. Όμοιως φυσικά συμβαίνει και με πολλές ειδικότητες όπως σταθμάρχες, ρυθμιστές κυκλοφορίας, εργατοτεχνικό προσωπικό και πολλούς άλλους. Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο είναι ότι το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία κρίνεται γερασμένο. Αυτό συμβαίνει διότι δεν έχουν γίνει επαρκείς προσλήψεις τα τελευταία 15 χρόνια. Επιπλέον, είναι σημαντικό να πούμε ότι τα παλαιότερα τρένα στη γραμμή 1 έχουν διανύσει περίπου 4 εκατομμύρια χιλιόμετρα, ενώ τα νεότερα εντός εισαγωγικών έχουν διανύσει 2 με 2,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Ο συνδυασμός λοιπόν των παραγόντων που αναφέραμε, που περιλαμβάνει γερασμένο και κουρασμένο προσωπικό, εποχιακούς εργαζόμενους, απαρχαιωμένο τροχαίο υλικό και κακή κατάσταση δικτύου, αυξάνουν κατακόρυφα τις πιθανότητες να υπάρξει ατύχημα και συστασή. Επί παραδείγματι, προημερών έγινε διακοπή ρεύματος για περίπου 2 ώρες στην περιοχή του σταθμού της Ομόνιας. Στη σύραγγα δεν άναψαν τα φώτα ασφαλείας, με αποτέλεσμα οι έξοδοι κινδύνου να είναι εντελώς σκοτεινές και δεν λειτουργήσε ο φωτισμός των πινακίδων εξόδων κινδύνου πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Και εδώ τίθεται το ερώτημα: τι θα γίνει σε περίπτωση σεισμού με διακοπή ρεύματος και ακινητοποίηση σειρμού μέσα στη σύραγγα? Από αυτό εδώ το βήμα πρέπει να τονιστεί άπαξ και διαπαντός ότι καμία ευθύνη δεν φέρουν οι εργαζόμενοι για τα προβλήματα που αναφέραμε. Οι πολιτικές των διοικήσεων της στασή διαχρονικά φέρουν ακέραια την ευθύνη για τις εκατοντάδες καινές θέσεις εργασίας, για το απαρχαιωμένο τροχαίο υλικό, για τους χαμηλούς μισθούς που οθούν τους εργαζόμενους είτε να εργάζονται χιλιάδες ώρες επιπλέον, είτε να κάνουν και δεύτερη δουλειά. Και τέλος, για την προώθηση της ανάθεσης εργασιών σε εργολάβους με τελικό στόχο την ιδιωτικοποίηση. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν, δύναται να αναρωτηθεί κάποιος: πώς φτάσαμε ως εδώ? Η σημερινή κατάσταση των αστικών συγκοινωνιών αποτελεί έργο όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Όλοι, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στη διαμόρφωση ενός πλαισίου λειτουργίας που διευκολύνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ιδιωτικών επιχειρήσεων στις αστικές συγκοινωνίες και ορίζει ότι θα λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, δηλαδή με σκοπό το κέρδος.
Στην πραγματικότητα, είναι οι πολιτικές επιλογές από τις οποίες προκύπτουν τα προβλήματα στη στασή. Διότι ναι, μεν αναφέραμε κάποια προβλήματα προηγουμένως, αλλά κρίνεται σκόπιμο να αναδειχθεί η γενεσιουργός αιτία αυτών που δεν είναι άλλη από τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς στο πλαίσιο κόστους ωφέλους. Υπάρχει λύση σήμερα σε αυτά που αναφέραμε? Ναι, υπάρχει. Και βρίσκεται στο δρόμο που θα χαράξουμε εμείς οι εργαζόμενοι, χωρίς να περιμένουμε σωτήρες. Καλούμε λοιπόν το λαό μέσα από τα σωματεία, στους χώρους δουλειάς, να διεκδικήσουμε και να έχουμε σύγχρονες, φτηνές, ασφαλείς μαζικές μεταφορές. Υπάρχουν οι δυνατότητες να υλοποιηθούν τα αιτήματα αυτά, καθώς διανύουμε την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις και οι υλικοτεχνικές υποδομές για να διασφαλιστούν αυτά στο μέγιστο βαθμό. Σας καλούμε να συμπορευτούμε για άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ετήσιες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις για τους εργαζόμενους, επιπλέον μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό και τους επιβάτες, επανεκπαιδεύσεις των εργαζομένων σε ταχτά χρονικά διαστήματα, εξυγχρονισμό στις υποδομές με καινούργιους ρυθμούς και καινούργια λεωφορεία, αύξηση των μισθών μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας με δικαιώματα που θα καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων, μείωση του εργάσιμου χρόνου. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, οι σύγχρονες ανάγκες του ανθρώπου θα μας οδηγήσουν νομοτελειακά να απαλλαγούμε από τις ματωμένες ράγες του κέρδους. Θα επιβάλλουμε το νέο, το σύγχρονο, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Θα βρεθούμε στο δρόμο, θα νικήσουμε. Καλούς αγώνες, γεια σας.